Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίσαμε σήμερα την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, στο ιστορικό Βελεστίνο, στη γενέθλια πόλη του κορυφαίου του ελληνικού διαφωτισμού Ρίγα Βελεστινή. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η επίσκεψη και η παρουσία της, γιατί όλοι γνωρίζουμε είναι μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας και αναγνώρισης και σύμφωνα με αυτά τα οποία μας έχει πει και η συνοδεία της και η ίδια προσωπικά, θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να αναδείξουμε αφενός μεν το Δήμο μας για την ιστορικότητά του, αφετέρου να προβούμε σε αναπτυξιακές δράσεις όπως είναι το μεγάλο πρόγραμμα που το προγραμματίζουμε εδώ και 3 έτη, η ενεργειακή αυτονομία του Δήμου μας. Σήμερα καταθέσαμε τις 2 προτάσεις ολοκληρωμένα στην κυρία Πρόεδρο σε σχέση με την ενεργειακή αυτονομία και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και για το ιστορικό κέντρο τεκμήριωσης Ρίγας Βελεστινής, το οποίο χωροθετείται στην είσοδο της πόλης του Βελεστίνου και θα είναι ένα εμβληματικό κτίριο όπου ο επισκέπτης θα περιηγείται σε θεματικές ενότητες τα χνάρια της διαδρομής του Ρίγα. Καταθέσαμε επίσημα τις προτάσεις και από τη μέρα της τηλεδιάσκεψης με την κυρία Πρόεδρο και τους επόμενες 15 μέρες που βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το επιτελείο της και πιστεύουμε ότι η επίτευξη και η ολοκλήρωση αυτών των 2 προτάσεων μας αφενός θα δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για το μέλλον των παιδιών μας και για το Δήμο Ρίγα Φεραίων, αφετέρου θα αναδείξει την ιστορικότητα της περιοχής μας, του Ρίγα Βελεστινή, μιας πολύπλευρης προσωπικότητας, ίσως τη σημαντικότερη φυσιογνωμία του νεότερου ελληνισμού. Κυρία Πρόεδρε, ελάτε λίγο πιο μπροστά, για να βοηθάμε λίγο τους καμερά. Ό,τι πείτε. Είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι ακούγοντάς σας θέσατε σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των δράσεων, τουλάχιστον εδώ στο τοπικό επίπεδο ξέρουμε τι να περιμένουμε και από πλευράς εκδηλώσεων αλλά και από πλευράς ουσίας που νομίζω πως είναι και το ζητούμενο της Επιτροπής, κυρία Πρόεδρε. Τι θα είναι ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Επανάσταση για την Ελλάδα? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να γιορτάσει το ότι ενώ πέρασε από πολλές δοκιμασίες, έχει όμως κάνει εξαιρετικά, έχει πετύχει εξαιρετικά πράγματα, επιτεύγματα. Άρα η ιστορία μας είναι πάρα πολύ πλούσια. Αυτός ο τόπος που είμαι εδώ, που με συγκινεί, του Ρίγα του Βελεστινή, είναι πολλαπλά σημαντικός για τους κατοίκους, για την περιοχή, για τη Θεσσαλία, για την Ελλάδα, για άλλες χώρες. Γιατί ο Ρίγας ο Βελεστινής πολύ πριν την Επανάσταση μίλησε για διαφωτισμό. Μας είπε ο Νίκος ο Αλεβιζάτος, το πρώτο σύνταγμα έχει τη δική του σφραγίδα μέσα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τον τόπο τους. Αλλά γιατί όμως είμαστε εδώ και γιατί έχουμε 2 προτάσεις από αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί από τη μια θέλουν να περάσουν το σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Ρίγας στην ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων γενικότερα και θέλουν με σύγχρονη τεχνολογία να το περάσουν αυτό σε επόμενες γενιές. Απ' την άλλη όμως, γιατί ναι, πλούσια ιστορία τους, αλλά πρέπει να βρουν μια ευκαιρία ο τόπος τους να ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια για να γιορτάζουν οι κάτοικοι και να είναι περήφανοι για την ιστορία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και γι' αυτό πηγαίνουμε σε όλη την περιφέρεια. Και γι' αυτό έχουμε πει σε όλους, ωραίες οι γιορτές αν θέλετε ή τα πανηγύρια, αλλά σημαντικό θα είναι και θα προσπαθήσουμε μέσω χορηγιών και εμείς να βοηθήσουμε όποια δράση μας προτείνετε να αλλάξει τον τόπο σας. Αυτή λοιπόν η καινοτόμα δράση που, για προβλήματα που η αλήθεια είναι ότι ματώνουν τόσους δήμους και περιφέρειες στην κατασπατάληση της ενέργειας, έτσι, και το πόσο ακριβά πληρώνουν οι δήμοι και οι κάτοικοι της ενέργειας, είναι μια τέτοια καινοτόμα πρόταση που εμείς από την πλευρά μας θα τους βοηθήσουμε. Πέραν αυτού είμαι συγκινημένη γιατί αυτό που μιλάμε για ενότητα τη βλέπω σήμερα εδώ. Βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι της Ελλάσσονος και της Μίζωνος, προσώποι στο Δήμο, άνθρωποι, η Εκκλησία, οι πολίτες, οι παραγωγικές τάξεις, όλα αυτά
σημαίνει ότι είμαστε όλοι μια γροθιά. Έτσι πρέπει να γιορτάσουμε, αλλά πιο βασικό, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε και υπερήφανοι και για την συμμετοχή στην Επιτροπή ανθρώπων από τη Μαγνησία, από το Βόλιο. Σας προλαβαίνω γιατί έχουμε μέλη στην Επιτροπή. Ο δικός μας, ο Επίσκοπος, ο Σεβασμιότατος που είναι ο Ιγνάτιος. Έχουμε την Κέτη την Καμιλάκη εδώ, που είναι κοντοχωριανή όπως λέμε εμείς. Έχουμε μαζί μας τον Λύκο τον Αλεβιζάτο. Ξεκινάω, το θεωρώ πρίτανη στην Επιτροπή, λόγω γνώσεων το επαναλαμβάνω, κύριε καθηγητά. Έχουμε τη Δέσποινα τη Μουζάκη, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τον Γιώργο τον Ρόλ, το δικαστικό. Έχετε την Ιωάννα τη Λαλιώτη, η οποία παραδέχτηκε ότι ήρθε εδώ, μετήκησε και το θεωρεί πια τον τόπο της καταγωγής της και της ζωής της. Έχουμε τον Νίκο τον Κανελόπλο, το Πανεπιστήμιο του Ιουνίου. Έχουμε μέλη από την Ολομέλεια, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν πιο πολύ να συμπαρασταθούν σε φορείς και δήμους με τις ιδέες που έχετε. Κυρία Πρόεδρε, το χειροπιαστό αποτύπωμα που αναφέρεται συχνά για τις δράσεις που θα αφορούν και έτσι θα αφήσουν μια παρακαταθήκη για το μέλλον των Δήμων, η Επιτροπή μέσω ποιων τρόπων μπορεί να πιέσει, να προτείνει, μέσω χορηγιών όπως είπατε να ολοκληρωθούν, αυτό για να γίνει κατανοητό και στον κόσμο? Καταρχήν, αυτές οι προτάσεις έρχονται, όπως ξέρετε, η ιστοσελίδα μας έχει μία πρωτοτυπία. Έχει ανοίξει μια πλατφόρμα, όπως λέμε, ηλεκτρονική, όπου ζητήσαμε από αρχής σε ιδιώτες, σε συλλόγους, σε εταιρείες, σε πανεπιστήμια, σε μουσεία, σε δήμους, να μας βάλουν προτάσεις. Βάζοντας τους τέσσερις άξονες. Η Επανάσταση, 200 χρόνια Ελλάδα, αυτά τα 200 χρόνια ποιοι Έλληνες μας έκαναν περήφανους, παράθυρο στο μέλλον. Έτσι λοιπόν άρχισαν να έρχονται οι προτάσεις. Και από την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε πάνω από 100 προτάσεις αυτή τη στιγμή. Προτάσεις ανάπτυξης. Αυτές λοιπόν τις βλέπει η Ολομέλεια. Όσες εγκριθούν συνολικά θα τις δείξουμε και στη Βουλή. Και αυτές οι προτάσεις έχουμε πει ότι στο βαθμό που θα έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες θα τις χρηματοδοτήσουμε εμείς λόγω χορηγιών. Αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικές για την πολιτεία που δεν θα αφήσει αυτές τις καταπληκτικές προτάσεις να πάνε χαμένες. Εμείς είμαστε ψηλά, κυρία Πρόεδρε, τουλάχιστον είμαστε ψηλά, πιστεύω. Η βαθμολογία στο τέλος. Στο τέλος.